Πώς να τοποθετήσεις και να συνδέσεις έναν χωνευτό νηπτήρα. Επίπεδο δυσκολίας 1. Η χωνευτή τοποθέτηση ενός νηπτήρα σε ένα έπιπλο μπάνιο είναι μια εργονομική λύση η οποία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Θα χρειαστείς έναν χωνευτό νηπτήρα με βαλβίδα ελεύθερης ροής, ένα σιφόνι, μια αναμειχτική μπαταρία, δύο σπυράλ σύνδεσης νερού, ένα σωληνάριο σιλικόνης. Προμηθεύσου ένα μολύβι, έναν μαρκαδόρο, ένα δράπανο, μια σέγα, ένα γερμανικό κλειδί στη διάμετρο του σπιράλ σύνδεση νερού, ένα κατσαβίδι, ένα πιστόλι σιλικόνη, ένα κλειδί νηπτήρα ή μια καζοτανάλια και μπουζόκλειδα στη διάμετρο των παξιμαδιών τη αναμεκτική μπαταρία. Πρώτα απ' όλα βεβαιώσου ότι ο διαθέσιμο χώρο κάτω από την επιφάνεια του επίπλου αρκεί για να χωρέσει το κάτω μέρο του νηπτήρα και το συμφώνη του. Ιδιαίτερα αν το έπιπλο έχει σιρτάρι. Ο νεπτήρα συνοδεύεται συνήθω από ένα στένσιλ. Χρησιμοποίησε το και σημάδεψε το περίγραμμα του νυπτήρα με έναν μαρκαδόρο. Με ένα τρυπάνι ξύλου διαμέτρου 8 χιλιοστό μέτρων, κάνε μια τρύπα δίπλα σε ένα σημείο του περιγράμματο, τοποθέτησε τη λάμα της έγα στην τρύπα και άρχισε το πριόνισμα. Για να αποφύγει τι χίζε ξύλου, μπορεί να βάλει μια κολλητική ταινία κατά μήκο τη γραμμή κοπή. Κατά τη διάρκεια του κοψίματο, Φρόντισε κάποιο να κρατά το κομμάτι ώστε να μην πέσει, στραβώσει και σφινώσει τη λάμα τη σέγα. Ολοκλήρωσε έτσι το κόψιμο όλου του κύκλου και φρόντισε με το χέρι σου να εμποδίσει την πτώση του κομμένου κομματιού. Βάλε τη βαλβίδα στον νηπτήρα και προσάρμοσε τη φλάτζα στο κάτω μέρο του νηπτήρα. Βίδωσε το παξιμάδι στο κάτω μέρο τη βαλβίδα. Προσάρμοσε το σωλήνα υπερχείληση με το λαστιχάκι του στο ύψο τη φλάτζα και βίδωσε συναρμολόγησε στη συνέχεια το άλλο άκρο του σωλήνα υπερχείληση με το ρακόρ και λαστιχάκια και μετά τοποθέτησε τον στην πάνω έξοδο του νεπτήρα. Εάν χρειάζεται, μπορεί να ξανακόψει το σωλήνα υπερχείληση. Βίδωσε το σιφώνι κάτω από τη βαλβίδα. Συναρμολόγησε την μπαταρία. Βίδωσε τα σπυρά σύνθεση νερού στη βάση τη μπαταρία με γερμανικό κλειδί. Βίδωσε από κάτω την τίζα με σπύρωμα που εξυπηρετεί στη στερέωση τη μπαταρία. Στη συνέχεια τοποθέτησε το λαστιχάκι στη βάση της μπαταρίας και πέρασε τα σπιράλ σύνδεσης νερού στην προβλεπόμενη τρύπα στο νητήρα. Μένοντας κάτω από το νητήρα, τοποθέτησε το κάτω λαστιχάκι, βάλε τη βάση στήριξης στην τίζα με σπήρωμα και βίδωσε το παξιμάδι στήριξης. Στο σημείο που αφαίρεσαμε το κομμάτι ξύλου, βάζουμε λίγη σιλικόνη, ώστε σε περίπτωση διαρροής νερού να προφυλάξουμε τον πάγκο. Κόλλησε τον νηπτήρα. Βάλε σιλικόνη κάτω από τις κάτω άκρες περιμετρικά του νηπτήρα. Τοποθέτησε έπειτα αργά τον νηπτήρα στη θέση του. Πίεσε ελαφρά για να τελειοποιήσεις τη συγκόλληση. Κατά τη συγκόλληση, μάζεψε το περισεβούμενο υλικό με το δάχτυλό σου. Βάλε ένα κορδόνι σιλικόνης ανάμεσα στο έπιπλο και τον νηπτήρα και καθάρισε το περισεβούμενο υλικό. Η παροχή του νερού. Τα σπιράλ σύνδεση ζεστού και κρύου νερού μπορούν να συνδεθούν με ταχύ συνδέσμους χωρίς συγκόλληση. Συναρμολόγησε το άκρο του σπιράλ σύνδεση νερού με ένα αρσενικό θηλυκό ορακόρ με το λαστιχάκι του. Τοποθέτησε έπειτα το παξιμάδι σύσφυξη στο χάλκινο σωλήνα ή στην αναμονή υδροληψία ή στο γωνιακό διακόπτη. Η παροχή κρύου νερού είναι πάντα από τα δεξιά και παροχή ζεστού νερού από αριστερά. Η χωνευτή τοποθέτηση αυξάνει τον διαθέσιμο χώρο στον πάγκο των νηπτήρα για τα είδη προσωπικής υγιεινής και τα καλλιτικά μας.